Ναι, πολλοί ισχύει οι ιδέες δικαίου ενεργομένοι. Εάν λοιπόν οι ιδέες ενός απλός δικαίου, ενός απλός Αγίου έχει αυτή δύναμη, δύνατε αγαπητοί μου να φανταστείτε οποίαν δύναμη έχει η προσευχή, η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου. Η παράκληση της υπεραγίας Θεοτόκου εις την Θεία Λειτουργία και εις πάσαν ακολουθία μας. Οι Ορθόδοξοι και όχι οι Προτεστάντε. Οι Ορθόδοξοι και όχι οι χιλιάστε. Οι Ορθόδοξοι και όχι τα μοιραέθια των Αθέων και των Απίστων. Δι' αυτό σε κάθε λειτουργία μας λέμε τις πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώστον ημάς. Πράγματι κλαίει η Παναγία μας. Κλαίει και αναστεράζει η Παναγία μας προπαντός εις την εποχή μας εις την γενεάν μας. Εάν μπορούσε κανείς να είδει, εάν δεν πιστεύεις, να μην έρχεται την Εκκλησία μας. Εμείς πιστεύουμε ότι η Παναγία ζει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος ζει. Εμείς πιστεύουμε ότι ο Άγιος Γεώργιος ζει. Εμείς πιστεύουμε ότι ζει περισσότερο από εμάς. Επάνω στα ουράνια, μέσω αγγέλων και αρχαγγέλων, τα δάκρυά της πέφτουν κάτω στη γη. Και παρακαλεί τον Κύριον ημών Ιησού Χριστό να φανεί ήλαιος και άσπραχνος, και εγώ πιστεύω ακραμάντος. Εάν σήμερα η γη μας δεν την άφηκε στον αέρα, από τα πολλά και μεγάλα αμαρτήματά μας δεν την άφηκε στον αέρα, διότι η Παναγία μας παρακαλεί ακαταπαύστος τον αιώνα και εδώ κάτω οι χριστιανοί υπάρχουν, οι οποίοι λέγουν τις πρεσβείες Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Αλλά έως πότε ο Χριστός θα κάνει υπομονή, έως πότε η μακροθυμία του θα είναι ανεξάρτητος, έως πότε ο έλεος του δεν θα έχει όριον. Έτσι ώρα, φοβούμαι αδερφοί μου, ότι η μακροθυμία του Θεού εξαντλείται. Το ποτήρι της οργής του Θεού έχει καμιά γυναίκα στον κόσμο δεν υβρίζεται όπως υβρίζεται η Παναγία μου. Να υβρίσεις τη μάνα μου, σε συγχωρώ, αν και η μάνα μου με γέννησε και με ανέτρεψε. Γιατί και η μάνα μου και η μάνα σου είναι αμαρτωλή. Να μου βρεις την Παναγία, τη μάνα του κόσμου, την αμόλυντο μάνα, δεν έχω μάτια εδώ. Δεν αμαρτάνει μόνο αυτός που μου λες τη μάνα, αμαρτάνεις και εσύ. Ο οποίος ακούς να βλαστημάνε τη μάνα του κόσμου, την γλυκητάτη μας μάνα.